Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιε και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σε Βασιλέα φοράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Λάμψον εν δεσκρατήρης ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τιστής αγνωσίας ακύρια τον φως και τους της διενιές ημών οφθαλμούς διάνοιξον και στην των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίουσων των φόβων, είναι τα σαρκικά σε επιθυμία πα καταπατήσαντε, με πνευματική πολιτεία μετέρθωμεν, πάντα τα προσευαρέστηση την συν και φρονούντε και πράττοντε, ότι εσύ ο αγιασμό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίου πνεύματι, νύν και αίχιο στου αιώνα των αιώνων. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι και πατέρε, χαίρετε. Είμαστε πάλι μαζί την ώρα αυτή, περίπου δηλαδή 7.30 ώρα την Κυριακή το απόγευμα, στην εκπομπή που κάνουμε από τη μετάδοση από το κανάλι μας Συναξάρια στο διαδίκτυο. Θέλω να ευχαριστήσω που είστε πάλι μαζί μας, παρότι κάναμε πρόσφατα μία έκτακτη εκπομπή προχθές, την 25η Μαρτίου, και είδα μάλιστα ότι την παρακολουθήσατε. Πήραμε και εντυπώσεις σχετικά με αυτό. Πάλι θέλω να ευχηθούμε επί τη ευκαιρία χρόνια πολλά ευλογημένα σε όλους όσους μας ακούν, η επευκαιρία της Εθνικής Εορτής και της Επετείου της Παναγίας μας, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Να ευχηθούμε σε όλους όσους μας ακούνε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και από όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλους τους Έλληνες, και δεν ακούν μόνο Έλληνες, αλλά ακούνε και ελληνομαθείς, σας πληροφορώ, και παίρνω μηνύματα και από αυτούς, που μπορεί να είναι είτε στην Τσεχία, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ρουμανία, Ρωσία, έχουμε βεβαίως. Και χαιρόμαστε πολύ για την επικοινωνία αυτή και νιώθουμε πραγματικά έτσι ότι είμαστε ένα σώμα. Αδελφοί δηλαδή από όλα τα μέρη του κόσμου. Σήμερα να προαναγγείλω ότι εκτός από τα θέματα τα οποία θα έχουμε από την επικαιρότητα και κάποια βίντεο τα οποία έχουμε ετοιμάσει, θα ξεκινήσουμε με την εκκλησιαστική επικαιρότητα από το Ευαγγέλιο, από την εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα που βλέπετε, έχουμε και στο πόστερ ακριβώς δίπλα μου, που έχουμε κάποια αποσπάσματα από κείμενα του Αγίου. Και επίσης θα έχουμε και από τον Άγιο Παΐσιο, όπως είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή, και άλλα ενδιαφέροντα τα οποία θα δείτε εντός ολίγου. Να ευχαριστήσω για την προσπάθεια την οποία κάνετε και εσείς να διαδώσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου, στέλνοντας τη διεύθυνση των δημοσιεύσεών μας, αλλά στέλνοντάς μας και τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας από κάτω, τα like που κάνετε, ό,τι κάνετε δηλαδή, για την συνεργασία μαζί μας. Πάμε λίγο στο Ευαγγέλιο της ημέρας, που είναι σήμερα Κυριακή, δεύτερη Κυριακή των νηστιών, και είδαμε ένα μεγάλο θαύμα το οποίο είναι γνωστό ως η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Βέβαια, όπως λέγαμε και σήμερα στο ναό, αν παρακολουθήσετε κάποιοι τη ζωντανή μετάδοση που είχαμε από το ναό του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, ότι είναι ούτως ή άλλως ένα μεγάλο θαύμα αυτό, διότι και σήμερα ακόμα δεν είναι δυνατόν ένας παραλυτικός εγκαινετής να γίνει καλά, ούτε με την επέμβαση της επιστήμης. Εδώ βλέπετε ότι ένα απλό μούγιασμα έχεις στο χέρι ή στο πόδι, σε κάποιο άκρο δηλαδή, και χρειάζεται να κάνεις πολυχρόνιες φυσιοθεραπείες, επισκέψεις σε γιατρούς, σε άλλους ειδικούς, και πάλι υπάρχει δυσκολία. Όμως εδώ βλέπουμε ότι με ένα πρόσταγμα του Χριστού, ο άνθρωπος αυτός όχι μόνον γίνεται καλά, αλλά παίρνει και το κρεβάτι του, το οποίο το σηκώνει στην πλάτη του και φεύγει στο σπίτι του, όπως βλέπουμε να εικονίζεται και όλα στο θαύμα αυτό στην αγιογραφία που βλέπετε στις οθόνες σας. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό εδώ το γεγονός ότι βλέπουμε να συμβαίνει το εξής, επειδή τόσο μεγάλο πλήθος κόσμου, όπως αποτυπώνεται και όλες πολύ ωραία σε αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, φαίνεται χαρακτηριστικά το μεγάλο πλήθος που δεν θα μπορούσε κανείς πραγματικά και να ήθελε να πλησιάσει τον Χριστό, και μόνος του να ήταν δηλαδή, δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα,
και όπως αλλού αναφέρει το Ευαγγέλιο, χιλιάδες άνθρωποι συνοστίζονταν γύρω από τον Χριστό για να ακούσουν βέβαια τη διδασκαλία του, αλλά και για να θεραπευτούν από οποιαδήποτε ασθένεια και ανέπασχαν. Διότι λέει, οποιοδήποτε πλησίαζε τον Χριστό γινόταν καλά, μας λέει το Ευαγγέλιο, από οτιδήποτε και ανέπασχε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι με τον τρόπο αυτό, δηλαδή, ο Χριστός ξεχύλιζε, ας το πούμε έτσι, από την φιλανθρωπία και από την θαυματουργία την οποία είχε, με αποτέλεσμα βέβαια αυτό να γίνεται πόλος έλξης και αυτό πόλος έλξης για τους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει την εξής πρωτοτυπία. Ζητάει από τέσσερις ανθρώπους να τον μεταφέρουν εκεί για να επικαλεστεί την βοήθεια και τη δύναμη του Χριστού και κατόπιν μας λέει τον ανεβάζουν στη στέγη και τον κατεβάζουν με σκοινιά μπροστά στα πόδια του Χριστού, διότι δεν ήταν δυνατόν αλλιώς να προσεγγίσει στο Χριστό. Και λέει το κείμενο ότι ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέει το παραλυτικό, τέκνων αφέοντες οι αμαρτίες σου. Από πού φαίνεται η πίστη των ανθρώπων αυτών? Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν, ας πούμε, να καθίσουν, ας πούμε, να στήσουν καρτέρι στο δρομολόγιο του Χριστού, όπως είχε κάνει κάποτε ο Ζακχαίος, ή έξω από την πόρτα, ή κάπου τέλος πάντων στον δρόμο, και να τον περιμένουν να τελειώσει κάποια στιγμή. Όμως ήταν τόσο σίγουροι ότι ο Χριστός θα έκανε τον άνθρωπο αυτόν καλά, ούτως ώστε θέλανε εκείνη τη στιγμή να πάρουν το θαύμα αυτό έτοιμο και να υποφεληθεί ο άνθρωπος αυτός να γίνει καλά. Άρα λοιπόν μιλάμε για την πίστη και του ανθρώπου αυτού του ιδίου, αλλά και των τεσσάρων οι οποίοι τον μετέφεραν. Το ζήτημα όμως εδώ, αυτό που θέλει να μας δείξει ιδιαίτερα η περικοπή αυτή που μεταφέρεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, είναι ότι είναι οι λογισμοί, οι διαλογισμοί και λογισμοί τους οποίους είχαν οι Φαρισαίοι όταν άκουσαν αυτήν πραγματικά τη φράση του Χριστού που είπε ότι τέκνον αφέον δέσι οι αμαρτίες σου. Για ποιο λόγο? Διότι κανείς δεν μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Ποιος συγχωρεί αμαρτίες? Και τότε ήταν γνωστό και τώρα βέβαια είναι γνωστό. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Αυτός ο οποίος είναι ο μόνος αναμάρτητος. Αυτός ο οποίος είναι ο νομοθέτης, ο οποίος έχει βάλει τον νόμο και μπορεί να ελέγξει και την παράβαση του νόμου. Γι' αυτό σκέφτονται λοιπόν μέσα τους ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες και γιατί βλασφημεί, ας το πούμε έτσι, δημόσια. Βέβαια, ο Χριστός το κάνει επίτηδες, όπως πολλές φορές επίτηδες προκαλεί τους Φαρισαίους, μόνο και μόνο για να τους φέρει σε μία σύγκρουση συνειδήσεως. Εάν δεν έρθει ο άνθρωπος σε σύγκρουση συνειδήσεως, δεν μπορεί να πετύχει κάτι καλό μέσα στην ψυχή του. Και αυτή η σύγκρουση συνειδήσεως, πολλές φορές, έχει δύο χαρακτηριστικά. Όταν είναι υγιής, τότε ο άνθρωπος προκόβει πνευματικά. Όταν όμως αυτή η σύγκρουση δεν είναι υγιής, τότε ο άνθρωπος ρέπει προς την υποκρισία. Πράγμα το οποίο πάθαιναν συνήθως οι Φαρισαίοι. Όχι πάντοτε βέβαια, αλλά γιατί υπήρχαν και κάποιοι που πίστεψαν στον Χριστό. Εδώ είναι προκειμένου λοιπόν τους ελέγχει ο Χριστός για τους διαλογισμούς τους και τους λέει ότι γιατί λέει διαλογίζεστε με αυτόν τον τρόπο μέσα στην καρδιά σας. Τι είναι ευκολότερο κατά τη γνώμη σας να πω στον άνθρωπο αυτόν? Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να του πω σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και φύγε? Δεν απάντησαν βέβαια αυτοί, απάντησαν όμως μέσα τους. Φυσικά, και αυτό είναι το πιο δύσκολο, θα είπαν αυτοί. Διότι το να λες συγχωρείς αμαρτίες είναι εύκολο, λόγια είναι αυτά. Ο καθένας μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Το δύσκολο είναι να πεις αυτό τον άνθρωπο που είναι άρρωστος, που είναι κατάκητος, να του πεις σήκω πάνω και φύγε, να τον κάνεις καλά. Α, τους λέει ο Χριστός, πολύ ωραία. Έτσι. Για να δείτε λοιπόν ότι έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου, αφιένει αμαρτίες επί της γης, λέγει το παραλυτικό, συλλέγω έγειρε και άραν τον κράβατό σου και είπα εις τον οίκον σου. Κατάλαβε. Αυτό δεν γίνεται κατανοητό αμέσως με κάποιον που διαβάζει το κείμενο αυτό, γιατί λέει για να δείτε ότι ο άνθρωπος, ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός δηλαδή, έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, κάνει καλά τον παραλυτικό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η λογική συνεπαγωγή πάει στον προηγούμενο συλλογισμό. Δηλαδή, εφόσον μπορώ και κάνω αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε δύσκολο, αλλά και αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε εύκολο, είναι πλέον αυτονόητο. Εφόσον δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θεραπεύεται από μένα, λέει ο Χριστός, άρα να πιστέψετε και αυτό που δεν το πιστεύατε μέχρι τώρα, ότι δηλαδή συγχωρούνται οι αμαρτίες του ανθρώπου αυτού με αυτό το οποίο του είπα. Και είναι λογικό.
για έναν άνθρωπο, για έναν φυσιολογικό άνθρωπο που θα βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μπροστά στον Χριστό και θα άκουγε τη διδασκαλία του και θα έβλεπε αυτό το μεγάλο θαύμα, τι θα έπρεπε να πει? Έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο, έναν προφήτη, αν μη τι άλλο, ο οποίος κάνει καλά έναν άνθρωπο ο οποίος κανείς δεν θα μπορούσε να τον κάνει καλά. Ένα μεγάλο θαύμα. Και τόσο μεγάλα θαύματα βέβαια, το να περπατούν οι παράλυτοι, το να βλέπουν οι τυφλοί, αποδίδονται από τη Γραφή, ήδη από την Παλιά Διαθήκη, προφητεύονται ότι θα γίνουν στο πρόσωπο του Μεσσίου. Άρα δηλαδή ο Χριστός πραγματικά υλοποιεί αυτές τις προφητείες οι οποίες έχουν γίνει για Αυτόν. Οπότε εδώ γίνεται και πλέον με τον πιο καθαρό τρόπο, ο ίδιος ο Χριστός, δηλαδή σαν να τους ερμηνεύει τη συμπεριφορά του. Θα έπρεπε λοιπόν κάθε λογικός άνθρωπος να πει ότι εφόσον εδώ ο Χριστός κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα, άρα είναι αυτός που έχει και το δικαίωμα και την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Και ποιος συγχωρεί αμαρτίες? Μόνο ο Θεός. Άρα ο Χριστός είναι ο Θεός. Άρα στο πρόσωπο του Μεσσίου βλέπουμε τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Ο απεσταλμένος του Θεού, ο Μεσσίας, είναι ο Θεός, ο Κύριος. Αυτό είναι. Βέβαια, αυτό το πράγμα, πολλές φορές ο Χριστός δεν το λέει ξεκάθαρα ότι ξέρετε εγώ είμαι. Αλλά έχει πει, γιατί αυτό θα θεωρείται βλασφημία για τους περισσότερους Ιουδαίους αυτό το πράγμα την εποχή εκείνη. Γι' αυτό συνήθως το καλύπτει σε διάφορες περιστάσεις, είτε πίσω από ένα θαύμα, είτε λέγοντας ότι εγώ και ο πατήρ μου είμαστε ένα και το αυτό. Και εδώ βέβαια ο άνθρωπος αυτός κατόπιν σηκώνεται, λέει, και φεύγει και αφήνει όλους έκπληκτους, αλλά και να δοξάζουν τον Θεό λέγοντας ότι ουδέποτε ούτως είδομεν. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι ποτέ δεν είδαμε στα μάτια μας τέτοιο πράγμα. Και είναι φυσικό βέβαια, έχουμε τον Χριστό, όσο και αν υπάρχουν θαύματα και στην αρχαία εποχή και προ Χριστού, οπωσδήποτε φυσικά όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός. Αν και ο Χριστός έχει πει στους μαθητές του και στους Αποστόλους ότι αν έχετε πίστη θα δείτε πολύ μεγαλύτερα θαύματα μετά από αυτό. Και όπως και έχουμε θαύματα και στην εποχή μας ακόμα, μεγάλα θαύματα. Είχαμε πει σε μια προηγούμενη συνάντηση για ένα θαύμα που είχε γίνει και στη Συρία και θα το δείξουμε και αυτό ίσως, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε αυτή τη συνάντηση. Αν όχι αυτήν, στην επόμενη θα το δείξουμε σίγουρα, γιατί το προετοιμάζουμε και αυτό. Εκείνο το μεγάλο θαύμα που είχε γίνει στη Συρία με τον Άραβα, τον οποίο τον έραψε η Παναγία. Μετά από ένα θαυματουργικά, μετά από ένα έγκλημα το οποίο είχε γίνει μετά από μια ανθρωποκτονία εις βάρος του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την... ναι, δώσ' μας όμως και στο σημείο αυτό, θα μου πείτε γιατί το βάζω. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα, όπως ας πούμε σήμερα στο ναό είπαμε και μερικά πράγματα, τα οποία ο Θεός φωτίζει έτσι κάθε φορά, ειδικά όταν βρισκόμαστε στον Άβωνα ή στη Θεία Λειτουργία, και τα οποία έχουν κάποιο ενδιαφέρον που και για μας πολλές φορές δεν είναι προγραμματισμένα, όπως αυτό τώρα που θα ακούσετε στην συνέχεια. Φαίνεται ξεκάθαρα η θεϊκή ιδιότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιατί δεν το φανερώνει πάντοτε ο Χριστός. Δεν τη φανερώνει πάντοτε. Την φανερώνει όταν θέλει εκείνος. Για να την δουν αυτοί που πρέπει. Και έρχομαι σε ένα σύγχρονο, επιτρέψτε μου τώρα να το κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, ένα σύγχρονο παράδειγμα, το είπα και προηγουμένως έμεσα. Αυτός λοιπόν ο οποίος μας χαρίζει τα μυστήρια, μας προσκαλεί στην Εκκλησία, μας δίνει το τίμιο σώμα του και το άχρηστο αίμα του και μας σώζει από την αμαρτία, αυτός άραγε δεν έχει τη δυνατότητα να μας προστατεύσει από την ασθένεια? Και πού είναι αυτοί που σαν κάποιους φαρισαίους τότε απορούν και εξίστανται και σήμερα απορούν και εξίστανται και λένε όχι, λέει, να φοράμε μάσκες στην Εκκλησία? Δεν απευθύνουμε τώρα, μην μου πείτε μετά αν κάποιοι φοράνε μάσκες στην Εκκλησία, ας φοράμε, ό,τι θέλουμε να σου κάνουμε. Άλλο αυτό θέμα, πνευματικά μιλάω αυτή τη στιγμή. Αδελφοί μου, δεν μπορεί να έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό, να είμαστε βέβαιοι ότι συγχωρεί τις αμαρτίες μας και εμείς να ερχόμαστε με μάσκα μπροστά εδώ να κοινωνήσουμε. Τι πιστεύουμε τότε?
Και να βλέπουμε και το φαινόμενο αυτό δυστυχώς που βλέπουμε και στις φωτογραφίες και αλλού. Κληρικοί να φοράνε τη μάσκα μέσα στην εκκλησία. Αρχιερείς να φοράνε μάσκα μέσα στο ιερό. Τι θα παραστήσουν, δηλαδή, τι προσπαθούν να παραστήσουν. Δεν το καταλαβαίνω ότι καταστρέφουν την πίστη μας με τον τρόπο αυτόν. Εάν το κάνουν για λόγους, παίρνω την καλύτερη περίπτωση, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Παίρνω την καλύτερη περίπτωση. Δεν το κάνουν από λόγους ολιγοπιστίας, δεν το κάνουν από φόβο. Αλλά φτάσαν στο σημείο, ναι, αυτό πρόσφατα μου το είπα, να απειλήσουν κιόλας αρχιερείς, να απειλήσουν τους κληρικούς και να πούνε ότι εάν δεν φορέσετε μάσκα μέσα στην εκκλησία, θα χάσετε την ψυχή σας. Ακούτε? Εάν δεν φοράτε, λέει, μάσκα μέσα στην εκκλησία, θα χάσετε την ψυχή σας. Αντί να σκεφτούν, μήπως χάσω την ψυχή μου επειδή φοράω τη μάσκα μέσα στην εκκλησία και προσβάλλω το όνομα του Θεού. Ιδού, τι τους είπε σήμερα ο Χριστός στους Φαρισαίους. Υποκριτές, λέει, υποκριτές, λέει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα? Να θεραπεύσω έναν ασθενή ή να πω συγχωρούν τη αμαρτία σου? Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα και ποιο είναι το μικρότερο? Δηλαδή πιστεύεις το μεγαλύτερο και δεν πιστεύεις το μικρότερο? Πιστεύεις ότι ο Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες σου? Ότι όταν κοινωνείς μπαίνεις στη βασιλεία των ουρανών και δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός σε προστατεύει από οποιαδήποτε ασθένεια? Και έρχονται και λένε τώρα διάφορες φιλοσοφίες. Μα πώς εσείς οι χριστιανοί δηλαδή δεν αρρωσταίνετε ποτέ? Φυσικά και αρρωσταίνουν. Και αρρωσταίνουν και πεθαίνουν και από κορονοϊό πεθαίνουν και όταν. Όχι όμως μέσα εδώ στον οίκο του Θεού. Όσο και αν προστατεύεσαι, το δευτερόλεπτο που θα βγάλεις τη μάσκα σου έξω θα κολλήσεις. Στο λέω εγώ. Και που βλέπεις ανθρώπους δηλαδή που φεύγουν μετά από την εκκλησία και βγάζουν τις μάσκες. Δηλαδή η μάσκα ισχύει μόνο για μέσα στην εκκλησία. Εκεί φοβούνται. Βλέπετε ότι είναι δαιμονικό. Μόλις γίνουν από την εκκλησία, βγάζουν τη μάσκα και μιλάνε κανονικά. Και ας κρατούν και ένα καφέ στο χέρι. Ή το τσιγάρο, δεν ξέρω τι άλλο, οτιδήποτε ο καθένας. Γιατί ο νόμος τους προστατεύει. Από τι σε προστατεύει ο νόμος? Σε προστατεύει από το πρόστιμο. Σε προστατεύει όμως από την αρρώστια? Βλέπετε πόσο ανόητοι είμαστε? Βλέπετε πόσο ανόητοι είμαστε? Εκείνο που σε προστατεύει είναι η πίστη στο Χριστό. Αυτό σε προστατεύει. Και αυτό είναι που έκανε καλά σήμερα τον παραλυτικό. Παιδί μου, λέει, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Τώρα από εκεί και μετά τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Άμα θα γίνεις καλά, ημέρα θα γίνεις καλά κτλ. Σημασία έχει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Και φυσικά, κατόπιν όχι μόνο τον σήκωσε από την παράλυση, αλλά του είπε να πάρει και το κρεβάτι του στην πλάτη και να πάει στο σπίτι του. Λοιπόν, αδερφοί μου, μην ολιγοπιστούμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται μετά. Δεν είμαστε στο τέρμα. Δεν φτάσαμε στον πάτο. Μερικοί νομίζουν ότι φτάσαμε στον πάτο. Από πέρυσι, ένας χρόνος πέρασε. Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε. Ποιος το πίστευε ποτέ ότι θα περάσουμε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες έναν ολόκληρο χρόνο? Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, μην αφήνουμε την πίστη μας. Σε καμιά περίπτωση. Η πίστη είναι που μας διαφυλάται και μας διακρατεί. Και προσελκύει την χάρη του Θεού. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν μπορεί. Τα πάντα μπορεί ο Θεός. Αλλά αν εμείς του δένουμε τα χέρια, αν εμείς δεν πιστεύουμε, αν εμείς περιμένουμε ότι η μάσκα θα μας προστατεύσει, το εμβόλιο θα μας προστατεύσει. Προσέξτε, μην πείτε ο Αγγελέας, μην πείτε ότι ο Πάτης μας είπε να μην κάνουμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ σας λέω με ποιο πνεύμα, με ποια νοοτροπία πηγαίνουμε. Γιατί αυτές τις μέρες παίρνουν και πολλοί τηλέφωνο και λένε: ο πατέρας μου θέλει να κάνει το εμβόλιο, η μάνα μου θέλει να κάνει το. Και σε τελική ανάλυση, εντάξει, δεν μπορούσε να το απαγορεύσει. Ας κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Ας κάνει το σταυρό του, ας κάνει την προσευχή του, ας διαβάσει το ψαλτήρι και ας πάνε να κάνει και το εμβόλιο. Και ο Θεός ας το προστατεύσει. Όπως προστατεύει αυτούς που δεν κάνουν, έτσι θα προστατεύσει και αυτούς που κάνουν. Τι να κάνουν? Ναι, αυτά λέγαμε έτσι σήμερα με αφορμή την ευαγγελική αυτή περικοπή και είδατε ότι ταιριάζει πραγματικά αυτός ο παραλυτισμός, διότι έχουμε φτάσει, παρότι νομίζαμε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα αυτό, αλλά όχι μόνο δεν το λύσαμε, αλλά σε μερικές περιπτώσεις έχουμε φτάσει σε καταστάσεις παράνοιας. Και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, το είπα και το πρωί, έρχονται πληροφορίες ότι πιέζονται και οι ιερείς σε διάφορες μητροπόλεις, παρά τη θέλησή τους, παρότι δηλαδή δείχνουν μια ανοχή
στον κόσμο, όσοι δηλαδή άνθρωποι πηγαίνουν ακόμα στην εκκλησία, όσοι μπορούν δηλαδή να πάνε, να μπορούν να πηγαίνουν όπως θέλουν, όμως πιέζονται από ορισμένους αρχιερείς υποχρεωτικά να φορούν τη μάσκα και μάλιστα με την απειλή και τον φόβο ότι αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, αν δεν φοράνε δηλαδή τη μάσκα στην εκκλησία, θα χάσουν την ψυχή τους. Δηλαδή, τέτοια διαστρέβλωση των πραγμάτων είναι πρωτοφανής αυτή η διαστρέβλωση των πραγμάτων. Και απορώ πως μερικοί, ας πούμε, κιόλας βγαίνουν και φωτογραφίες. Δεν ξέρω, σας αρέσουν οι φωτογραφίες με τη μάσκα? Δηλαδή, φαντασιώνουν ίσως κάποιοι ότι βρίσκονται στο χειρουργείο, ενδεχομένως ότι κάνουν κάποια επέμβαση. Και ας δούμε κάποιες φωτογραφίες. Ας δούμε κάποιες φωτογραφίες. Εδώ να δούμε πώς βγαίνουν, ας πούμε, και μάλιστα σε λατρευτικούς χώρους και με τεροδόξους και, ναι. Αυτή είναι από τη Ρουμανία. Ναι, δείξει και την άλλη. Και εδώ βγαίνουν, ας πούμε, μια αναμνηστική φωτογραφία με μάσκες. Τι να πει, δεν ξέρω, αυτό θα τα βλέπουμε σε μερικά χρόνια, φαντάζομαι, και θα ντρεπόμαστε, γιατί αν, ας πούμε, είμαστε έτσι και τότε, θα είμαστε για κλάματα. Και είχαμε δείξει και την προηγούμενη, φορά μια εικόνα μέσα από το Άγιο Βήμα, όπου, ας πούμε, αρχιερέας και ιερείς ήταν με μάσκες. Και η εκκλησία ήταν άδεια. Η εκκλησία ήταν άδεια. Δηλαδή, τι φοβούνται αυτοί, αυτοί οι κληρικοί, τι φοβούνται? Φοβούνται ότι ο ιός, δηλαδή, σαν νυχτερίδες θα πετάξουν μέσα στην εκκλησία και θα τους επιτεθούνε? Γι' αυτό λέω ότι φτάσαμε σε καταστάσεις παράνοιας. Και μάλιστα αυτό το πράγμα να το απαιτούμε. Να το επιτούμε δηλαδή εμείς, εκκλησιαστικοί. Δηλαδή να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλείου. Ενώ το κράτος δεν το ζητάει. Ο νόμος δεν το απαιτεί αυτό το πράγμα. Και πολύ σωστά βέβαια. Είναι δυνατόν ο ιερέας να λειτουργήσει με μάσκα? Και όμως φτάσαμε στο σημείο να λειτουργούν οι ιερείς με μάσκα υποχρεωτικά. Πείτε μου τώρα αν αυτοί που το προκαλούν αυτό το πράγμα δεν δημιουργούν σχίσμα στην εκκλησία. Στην κυριολεξία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε: εγώ δεν θα ξαναπάω στην εκκλησία αυτή γιατί ο ιερέας βγαίνει να με κοινωνήσει με τη μάσκα. Δεν θέλω να κοινωνήσω, λέει, από τέτοιον ιερέα. Και ψάχνουν να βρουν αλλού ναούς για να πάνε να εκκλησιαστούν και να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Φρικτό πράγμα, πραγματικά φρικτό. Εγώ πραγματικά να τριχιάζω με αυτή την κατάσταση. Ο Θεός να μας φυλάει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να μας φωτίζει, που τον έχουμε έτσι κιόλας εδώ και σήμερα εορτάζει. Και επί τη ευκαιρία να πούμε ότι είναι ένας μεγάλος θεολόγος του 14ου αιώνα και μάλιστα, όπως λένε οι ειδικοί μελετητές που έχουν μελετήσει το έργο του και τα έργα του και τα συγγράμματά του, λένε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα μεγαλύτερος από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μέχρι σήμερα. Τόσο μεγάλος θεολόγος θεωρείται στην Εκκλησία μας και βέβαια παρομοιάζεται με τους μεγάλους πατέρες και θεολόγους της πρώτης χριστιανικής εποχής, τους τρεις ιεράρχες, για παράδειγμα. Και ίσως βέβαια έφτασε σε τόσο μεγάλα ύψη διότι είχε όλες τις δυνατότητες εκεί που ήταν, στα ανάκτορα που έζησε μέσα. Ο πατέρας του ήταν συγκριτικός, είχε την καλύτερη μόρφωση της εποχής του από άποψη και κοσμική αλλά και θεολογική, είχε προοπτικές να γίνει και πρωθυπουργός ακόμα της αυτοκρατορίας, όμως όλα αυτά τα εγκατέλειψε από πολύ νωρίς, πολύ μικρός. Δεν θα ήταν 20 χρονών όταν έφυγε και πήγε και στο Άγιον Όρος, στο Παπίκιον Όρος, εδώ στα ασκητήρια της Βερίας αργότερα, στη Μακεδονία δηλαδή, και αναζήτησε την ησυχία και την άσκηση. Για ποιο λόγο? Διότι όταν ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον κόσμο, τότε η ψυχή του έχει τη δυνατότητα να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει, εφόσον φυσικά η ψυχή του το επιθυμεί, εφόσον έχει την αγάπη αυτή προς το Θεό και εφόσον βέβαια έχει και τη δυνατότητα να το κάνει. Και ο Άγιος το έκανε. Βέβαια, όταν το ζήτησε η Εκκλησία, βγήκε και από τον Άγιον Όρος, ήρθε και στον κόσμο, έγινε και κληρικός στη Θεσσαλονίκη, χρημάτισε και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Και αντιμετώπισε βέβαια την κατάλληλη στιγμή τις αιρέσεις της εποχής εκείνης και μάλιστα τον Βαρλάμ τον Καλαβρό, ο οποίος έλεγε ότι ο Θεός είναι αμέθεκτος
Γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να έχει μετοχή της ουσίας του Θεού, διότι ο Θεός είναι άπειρος. Και με τον τρόπο που το έλεγε, δηλαδή σαν ο άνθρωπος να είναι σε ένα δικό του χώρο και κόσμο και ο Θεός να είναι στο δικό του χώρο. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε ότι ναι μεν ο Θεός σαν ουσία είναι αμέθεκτος, αλλά όμως είναι μεθεκτός λόγω των ακτίστων ενεργειών του. Και όταν ο άνθρωπος είναι προετοιμασμένος ψυχικά κατάλληλα, έχει δηλαδή αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, βρίσκεται εν μετανοία, καθαρίσει την ψυχή του, τότε η Θεία Χάρις είναι δυνατόν να έρθει στην ψυχή του και να τον μεταμορφώσει και να τον κάνει μέτοχο των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Και μάλιστα αυτό το πράγμα επιτυγχάνεται μέσα από την ασκητική ζωή των κάθε χριστιανού βέβαια, αλλά κυρίως βέβαια φυσικά αυτών οι οποίοι αφιερώνονται στο Θεό, των μοναχών και μάλιστα της προσευχής, δηλαδή της ευχής του Κύριου, αυτό που λέμε το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό, το οποίο πολλές φορές ο Άγιος το έλεγε και με μια παραλλαγή γνωστή, Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισόν μου το σκότος της ψυχής. Υπεραγία Θεοτόκε και φώτισόν μου το σκότος της ψυχής. Με την έννοια δηλαδή ότι καθάρισέ με από το σκοτάδι, από την αμαρτία και δώσ' μου τη δυνατότητα να γίνω δεκτικός της χάριτός σου. Αυτό δηλαδή είναι το νόημα και αν θέλει ο Θεός στο τέλος θα κάνουμε κιόλας την προσευχή μας με τον τρόπο αυτό που προτείνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που είναι πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος αυτός. Με την αφορμή όμως αυτής της γιορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έχω εδώ μπροστά μου ένα βιβλίο «Η Εν Χριστώ Ζωή» κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, το οποίο έβγαλε ο Μητροπολιτικός Ναός της Θεσσαλονίκης και ο καλός εκεί προϊστάμενος ο πατήρ Μεθόδιος Αλεξίου το επιμελήθηκε με αποσπάσματα από το έργο του Αγίου, το οποίο μάλιστα έχει κυκλοφορήσει σε πολλές γλώσσες. Έμαθα σήμερα που πήγα εκεί και προσκυνήσαμε με άλλους χριστιανούς της ενορίας του Αγίου Αθανασίου το λείψανο, την κάρα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπου βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Ναό της Θεσσαλονίκης. Ναι, και βλέπετε τώρα, ναι, αυτή είναι η εικόνα σημερινή, εκεί από το παρεκκλήσιο δίπλα που προσκυνήσαμε τον Άγιο. Για να δούμε λοιπόν ένα μέρος, ένα απόσπασμα από κάποιο έργο του Αγίου και μάλιστα από έναν λόγο υπέρ των ιερός ησυχαζόντων. Λόγος υπέρ των ιερός ησυχαζόντων, δεύτερος λόγος. Και μάλιστα περί προσευχής, που έχει και κάποια πρακτική βέβαια αξία για όλους μας. Το γεγονός ότι τα περισσότερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος παρέχονται στους άξιους κατά τον καιρό της προσευχής, το γνωρίζει κάθε συνετός άνθρωπος. Γιατί ο Κύριος είπε «Ζητείτε και θα σας δοθεί». Είναι σε μετάφραση, όπως βλέπετε, και έτσι είναι κατανοητό σε όλους. Ο Θεός εκείνους που προσεύχονται με ειλικρίνεια τους οδηγεί κάποτε πάνω από τον εαυτό τους και τους αρπάζει κατά κάποιο τρόπο ανέκφραστο στα ουράνια. Άλλοτε, ενώ βρίσκονται στον εαυτό τους, ο ίδιος ενεργεί μέσα τους υπερφυσικά και με τρόπο απόρριτο και ακατανόητο από τους σοφούς του κόσμου αυτού. Πράγματι, το Άγιο Πνεύμα, όταν κάποτε όλοι οι Απόστολοι ήταν προσιλωμένοι με επιμονή στην προσευχή και στη δέηση, αφού τους επισκέφτηκε, δεν τους προξένησε έκσταση, αλλά γέμισε το στόμα τους με πύρινες γλώσσες. Το χάρισμα δηλαδή των γλωσσών, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα έχει άπειρα χαρίσματα και ανάλογα με τον άνθρωπο και ανάλογα με την περίσταση έχει αυτή τη δυνατότητα να δίνει στον καθένα αυτό που χρειάζεται. Επίσης λέει ότι ο Μωυσής ενώ σιωπούσε μπροστά στο Θεό, τον άκουσε να τον ρωτά «Τι φωνάζεις προς εμένα», ο Θεός δηλαδή. Αυτός ο λόγος δείχνει ότι επειδή προσευχόταν σιωπηλά με όλη τη δύναμη της ψυχής του, βρισκόταν σε αληθινή κοινωνία με τον Θεό και δεν αντιλαμβανόταν ούτε τις κραυγές του λαού. Άρα λοιπόν, ο Θεός δεν επηρεάζεται από τις κραυγές μας, από τις σωματικές δηλαδή κραυγές μας, ή από την ένταση, την συναισθηματική που δείχνουμε, αλλά όταν η ψυχή μας είναι δοσμένη στο Θεό, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση μετανοίας, τότε αγγίζει η προσευχή μας το Θεό.
Κανένας βέβαια από αυτούς που περιβάλλονται σώμα δεν πετυχαίνει να είναι σε τέτοια κατάσταση αδιάκοπα. Συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Από όσο εμείς γνωρίζουμε, εκείνοι που πετυχαίνουν αυτή την κατάσταση είναι σπανιότατοι. Επομένως, ας γνωρίζουμε ότι όλοι προσεύχονται βρισκόμενοι τον περισσότερο χρόνο στη σάρκα, αισθανόμενοι συγχρόνως και τα μέσα τους παθήματα. Ταυτόχρονα γεύονται και τα ιερά που προκαλούνται από την προσευχή, τα οποία τελειοποιούν και ανυψώνουν. Ναι, εδώ τώρα μην πει κανείς, γιατί μην περιμένουμε δηλαδή να έχουμε όλες τις εμπειρίες τις πνευματικές που είχαν οι Άγιοι. Έτσι, εμείς οφείλουμε να μιμούμαστε τη ζωή και τον τρόπο των Αγίων και από εκεί μετά ό,τι ο Θεός επιτρέψει, ό,τι δώσει ο Θεός, αυτό είναι επαφείται σε εκείνον και εμείς δεν πρέπει να απαιτούμε χαρίσματα, διότι τότε κινδυνεύουμε να πέσουμε σε πλάνη, αγαπητοί αδελφοί. Αρχή όλων είναι ο φόβος του Θεού, ο οποίος γεννά την σωτήρια κατάνοιξη και το μακάριο πένθος, το λουτρό της αφέσεως, το οποίο παρέχει τα δάκρυα της μετανοίας, που είναι η επανάκληση της θεογενεσίας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Έτσι, αυτό το παίρνουμε μέσα από την Αγία Γραφή, το επαναλαμβάνει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και βέβαια όταν λέμε φόβος Κυρίου δεν εννοούμε φόβος με την έννοια τη σημερινή, αλλά έχει την έννοια και του σεβασμού και της αγάπης. Μέσα στην έννοια φόβος εμπερικλείται και ο σεβασμός και η αγάπη. Πράγματα τα οποία οδηγούν, λέει, στην κατάνοιξη και το μακάριο πένθος. Το πένθος, φυσικά, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για τις αμαρτίες μας. Πράγμα το οποίο με τη σειρά του πάλι οδηγεί, όπως λέει ο Άγιος, στο λουτρό της αφέσεως των αμαρτιών. Και το οποίο παρέχει δάκρυα μετανοίας, και όλα αυτά βέβαια είναι προϋποθέσεις για να προσελκύσουν τη χάρη του Θεού, το οποίο το ονομάζει εδώ ο Άγιος επανάκληση της θεογενεσίας. Και πιο κάτω λέει ότι το θεοφιλές και καθαρτικό δάκρυ αναπτερώνει την ψυχή και σύμφωνα με τους λόγους των πατέρων φωτίζει τους νοερούς οφθαλμούς όταν είναι ενωμένο με την προσευχή. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, η προσευχή των δακρύων ανακαλεί την Θεία Χάρη όταν έχει απομακρυνθεί και γι' αυτό είναι και ονομάζεται από αυτόν άλλο λουτρό Ιερής Παλαιγενεσίας και Θείο Βάπτισμα. Άρα λοιπόν έχουμε και ένα ακόμα βάπτισμα που είναι το βάπτισμα των δακρύων δηλαδή της μετανοίας. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και συγκεκριμένα εδώ γίνεται επίκληση στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Αυτό βέβαια το βάπτισμα είναι επιπονότερο, αλλά ως προς τίποτε κατώτερο του προηγουμένου και μάλλον ανώτερο, όπως αποφάνθηκε με σαφήνεια κάποιος από τους πατέρες, λέγοντας «Μεγαλύτερο του βαπτίσματος μετά το βάπτισμα είναι η πηγή των δακρύων». Αυτό το δάκρυ λοιπόν, το οποίο καθαρίζει και αρπάζει από τα γήινα και ανυψώνει και συνενώνει με τη χάρη της θεογενεσίας, θεώνει εκείνον που το έχει. Βέβαια, θα μου πει κανείς τώρα και εμείς πολλές φορές έχουμε δάκρυα, έχουμε κλάματα, έχουμε ένταση κτλ. Όμως αυτό δεν είναι τα δάκρυα τα οποία εδώ αναφέρεται εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και οι πατέρες βέβαια, είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Δεν είναι τα δάκρυα της πίεσης, όπως τα λέγαμε, της εσωτερικής ή της κατάθλιψης, να το πούμε διαφορετικά, ή της απέτησης πολλές φορές από το Θεό. Όταν ζητάμε, ας πούμε, με πολύ μεγάλη ένταση κάποια πράγματα και αισθανόμαστε ότι δεν τα έχουμε πάρει. Αυτά είναι πολλές φορές εγωιστικά δάκρυα, είναι συναισθηματικά δάκρυα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα δάκρυα αυτά, τα οποία ουσιαστικά αναβλύζουν από τα μάτια του ανθρώπου, σαν να είναι βρύση, ας πούμε, το μάτι του ανθρώπου και έχονται δηλαδή αυθόρμητα, διότι υπάρχει η εσωτερική προϋπόθεση που είναι η μετάνοια. Η μετάνοια για τις αμαρτίες μας. Αυτά έτσι όσον αφορά έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την... Για να δούμε, έχω ξεχωρίσει και κάτι άλλο νομίζω. Α, ναι, και να δούμε και ένα απόσπασμα από μια ομιλία στον Ευαγγελισμό
της υπέραγνης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθούν Μαρίας, που είναι και επίκαιρο. Είχαμε προχθές τον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Να δούμε ένα απόσπασμα το οποίο αναφέρεται στην Παναγία. Το όνομα της Παρθένου ήταν Μαριάμ, που ερμηνεύεται Κυρία. Μαριάμ είναι η Κυρία. Εκείνη ήταν πράγματι Παρθένος και στο σώμα και στην ψυχή. Είχε όλες τις αισθήσεις του σώματος, εκτός από τον μολυσμό. Έχει γραφεί εκείνην ότι ήταν η κεκλεισμένη πύλη, που κανείς δεν πρόκειται να περάσει από αυτήν παρά μόνο ο Χριστός. Άμα πάτε στο Ιεροσόλυμα, υπάρχει εκεί μια πύλη, η οποία λέγεται και χρυσή πύλη, κεκλεισμένη πύλη, που την βλέπουμε όταν είμαστε στη Γεθσημανή, φαίνεται απέναντι, που είναι κεκλεισμένη πύλη, είναι στα τείχη έξω της πόλεως. Και σύμφωνα με την παράδοση, από εκεί θα περάσει ο Χριστός όταν θα έρθει κατά τη δευτέρα παρουσία του. Και παρομοιάζεται λοιπόν και η Παναγία με αυτήν τη χρυσή πύλη, η οποία δηλαδή είναι προορισμένη μόνο για να περάσει ο Χριστός και κανείς άλλος. Και πιο κάτω λέει ότι η Παναγία είναι Κυρία και με έναν άλλον τρόπο. Δεσπόζει όλων, καθώς είναι ελεύθερη και ρίζα της ελευθερίας του γένους των ανθρώπων. Και γι' αυτό ακριβώς ο άγγελος εμφανιζόμενος στην Παρθένο της απευθύνει το χαίρε και χαριτωμένη. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες. Η Παρθένος φοβήθηκε μήπως ο άγγελος είναι απατηλός και δεν δέχτηκε χωρίς εξέταση τον χαιρετισμό. Ταράχτηκε και ρώτησε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Ο αρχάγγελος αμέσως της διέλυσε τον θεοφιλή φόβο, λέγοντάς της: «Μη φοβάσαι, Μαρία, γιατί αξιώθηκες τη χάρη του Θεού». Η Παρθένος ρώτησε όχι από απιστία, αλλά επειδή ζητούσε να μάθει πώς ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό το θαύμα. Και είχαμε μπει και εμείς όταν κάναμε μια ομιλία σχέση με αυτό, ότι βέβαια ρώτησε η Παρθένος, διότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στην ανθρωπότητα τέτοιο πράγμα, να γεννήσει δηλαδή γυναίκα χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός. Ούτε έγινε, ούτε και θα γίνει ποτέ. Έγινε μόνο στην περίπτωση του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ήταν Θεός, θεάνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς μετά την εξήγηση του Αρχαγγέλου, τρέχει προς τον Θεό και απευθύνεται προς αυτόν. Λέγει λοιπόν στον Αρχάγγελο: «Αν όπως λες έρθει σε μένα το Άγιο Πνεύμα για να με καθαρίσει περισσότερο και να με δυναμώσει, να δεχθώ το σωτήριο έμβριο, αν με επισκιάσει η δύναμη του υψίστου, που θα μορφώσει μέσα μου ως άνθρωπο αυτόν που είναι Θεός και βασιλεύς αιώνιος, πιστεύω ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο για το Θεό. Λοιπόν, ιδού εγώ, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου». Τότε έφυγε από εκεί ο Άγγελος, αφού άφησε στη γαστέρα της τον Δημιουργό του κόσμου ενωμένον με την Παρθένο. Μετά από αυτό το γεγονός, η Παναγία είναι το μοναδικό μεθόριο μεταξύ κτιστής και άκτιστης φύσεως. Είναι η χώρα του Αχωρίτου. Πολύ ωραία αυτή η χώρα του Αχωρίτου, που την βλέπουμε και στους χαιρετισμούς του Θεοτόκου. Χαίρε χώρα του Αχωρίτου, χαίρε Αχωρίτου χώρα, που λέει εκεί ο υμνοδός. Αυτή δηλαδή η χώρα, ο τόπος που χώρεσε τον Αχώρητο, όπως είναι ο Θεός. Αυτή είναι η αιτία κάθε καλού και η προστάτρια και πρόξενος των αιωνίων αγαθών. Είναι η αρχή των Αποστόλων και το εδραίωμα των μαρτύρων. Όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία μας, βλέπετε ότι τα διατυπώνει και πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο λόγο του αυτών, ομιλία στον Ευαγγελισμό της πανυπέραγνης δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Είναι λοιπόν η δόξα της γης και η τερπνότητα των ουρανών, η Παναγία. Είναι στολίδι όλης της κτήσεως. Από αυτήν ας λάβουμε ελπίδα κι εμείς με τις δικές της αδιάκοπες προσευχές για όλους μας, ας έρθει η δόξα και η χαρά εκείνου που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από τους αιώνες και σαρκώθηκε από την Παναγία μας. Στον Ιησού Χριστό ανήκει κάθε δόξα και τιμή και προσκύνηση στους αιώνες των αιώνων, καταλήγει τον λόγο αυτόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μια πολύ μικρή γεύση πήραμε έτσι από σπάσματα από τα έργα του, έτσι για να πάρουμε και την ευλογία και τη φώτιση του Αγίου. Και στο σημείο αυτό, μιας και κάνουμε μετάβαση, δώσε μας και αυτό το μουσικό διάλειμμα, ας το πούμε έτσι, με αυτό το πολύ όμορφο
έτσι κομμάτι, δεν ξέρω ποιος μου το έστειλε αυτές τις μέρες, The Dance of Zalongo. Να το κάνουμε και σαν, μια, και σαν ένα αφιέρωμα στην επέτειο της εορτής της 25ης Μαρτίου του 1821 που εορτάζουμε, μαζί με κάτι άλλο που θα πούμε μετά. Ναι, είδαμε αυτό το πολύ ωραίο πραγματικά άκουσμα, αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση, στην επέτειο αυτή, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτήν τη θυσία που κάναν αυτές οι Σουλιωτοπούλες, οι οποίες προτίμησαν από την σκλαβιά το θάνατο. Βέβαια, γιατί, όχι γιατί από απογοήτευση και από απελπισία, αλλά γιατί ένας ο οποίος επιλέγει κατά αυτόν τον τρόπο την ελευθερία, σημαίνει ότι πιστεύει στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι. Παραδίδει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Και βλέπετε τώρα εδώ, είδατε ότι εμείς παρελάσεις δεν κάναμε. Οι Κύπριοι όμως αδερφοί μας που βλέπετε τώρα πίσω μου βγήκανε στους δρόμους με σημαίες και μας συμπαραστάθηκαν με τον τρόπο αυτόν και έδωσαν και το καλό παράδειγμα. Και τους ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι έχουμε και πολλούς από την Κύπρο που μας παρακολουθούν και μας βλέπουν, μας στέλνουν και τις ευχές τους και τις παρατηρήσεις τους και εμείς τους αφιερώνουμε με ευγνωμοσύνη αυτές τις εικόνες που πραγματικά μας ενθουσίασαν. Έτσι έπρεπε ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, έτσι ακριβώς έπρεπε να είχαμε βγει και εμείς στους δρόμους με σημαίες και να γίνει μια πάνδημη, ας το πούμε έτσι, έξοδος. Δυστυχώς δεν το είδαμε. Με τα λύπη μου σας το λέω. Συγγνώμη τώρα που απευθύνουμε σε πολλούς αδελφούς. Δυστυχώς δεν το κάναμε εμείς αυτό το πράγμα. Εμείς μετά την θεία λειτουργία εδώ της Πέμπτης του Ευαγγελισμού βγήκαμε έξω με μια ομάδα και ελάχιστες παρέες, ας πούμε, συντροφιές βρήκαμε με σημαίες και με αυτά. Μάθαμε ότι και κάποια άλλα γίναν βέβαια, σποραδικά, αλλά όχι όμως μια έτσι συνολική και πάνδημη κάθοδος, να το πούμε έτσι, για να διατανώσουμε την ευχαριστία μας και την ευγνωμοσύνη μας
προς όλους αυτούς οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, αλλά και να πούμε ότι ζητούμε και πάλι τις ελευθερίες τις οποίες μας έχουν στερήσει τόσους μήνες με την πρόφαση, ας το πούμε έτσι, της πανδημίας. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε βέβαια και κάποια πλάνα από την παρέλαση η οποία έγινε στην Αθήνα. Δεν ξέρω εάν θεωρούν, ας το πούμε έτσι, ότι μπορούν να μας κατά κάποιο τρόπο να υποκαταστήσουν το πατριωτικό αίσθημα που μας δείξαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5 ελικόπτερα και μας δείξαν και τους τσιολιάδες, τους ευζώνους δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω καλύτερη έκφραση, που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Ίσως είναι το πιο έτσι αισιόδοξο μήνυμα αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και διαχρονικό, η λεβεντιά δηλαδή των παλικαριών αυτών που πάντοτε έδωσαν το παρόν οι ευζώνοι σε όλους τους αγώνες της πατρίδος μας. Το μόνο βέβαια μελανό σημείο είναι, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το ήθελα βέβαια σε καμία περίπτωση, αλλά τι να κάνουμε, είναι οι μάσκες που φοράνε. Πάλι καλά που βρήκαν ένα χρώμα, το μπλε, και που είναι έτσι κάπως σύμφωνο με την εορτή και δεν βάλουν τίποτα κανένα μαύρο για να είναι αποκρουστικό. Και βλέπουμε να παριλάβουν μπροστά από τους επισήμους, που υπήρξαν επίσημοι εκπρόσωποι από διάφορες χώρες, αν και προσωπικά πιστεύω ότι ήταν πολύ φτωχή η εκπροσώπηση και πολύ χαμηλό επίπεδο, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Και επί τη ευκαιρία να σχολιάσω, μια που έχουμε λίγο χρόνο εδώ, έτσι, ναι, που βλέπουμε τις εικόνες αυτές, ότι έμαθα ότι υπήρξε απουσία της Εκκλησίας. Και καλά έκανε βέβαια η Εκκλησία και απουσίασε, διότι την Εκκλησία την σβήσανε εντελώς από το χάρτη, να το πούμε έτσι. Θεώρησαν ότι όλα γίναν χωρίς την παρουσία της Εκκλησίας. Ενώ η Εκκλησία πρωτοστάτησε στους αγώνες και στον ξεσηκωμό, στην Επανάσταση του 1921. Και σε όλους τους αγώνες του έθνους. Έμαθα, δεν ξέρω αν είναι ακριβές αυτό το οποίο διάβασα, ότι και στο γεύμα ακόμα που έγινε και το επίσημο, δεν πήγε εκπρόσωπος από την Αρχιεπισκοπή, διότι ακριβώς για να δείξει την αντίθεσή του στην υποβάθμιση του ρόλου της Εκκλησίας σε όλη αυτή τον εορτασμό που κάναν, φιέστα πες το καλύτερα δηλαδή, έτσι, και την αποστασιοποίηση. Εδώ βλέπετε τώρα και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Μητροπολιτικό Ναό της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα κόσμημα πραγματικά για την πόλη και είναι, θα έλεγα, ένας άγνωστος ναός, τον οποίο ούτε και πολλοί Θεσσαλονικείς δεν τον γνωρίζουν. Υπάρχουν πολλοί Θεσσαλονικείς που δεν έχουν πάει στον ναό αυτό και επί τη ευκαιρία, θα έλεγα, είναι μια ευκαιρία να πάνε και να προσκυνήσουν το λείψανο εκεί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος είναι συμπολιούχος, θεωρείται συμπολιούχος της πόλης της Θεσσαλονίκης και μας, με τη χάρη του μας ευλογεί και μας συμπαραστέκεται σε όλους τους αγώνες και αυτός. Στο σημείο αυτό να δούμε και ένα άλλο σύντομο βίντεο με τον πατέρα Ευάγγελο, το οποίο δείχνει, ας πούμε, πώς μπορεί κανείς όταν θέλει, όταν έχει ψυχή, να το δώσει αυτό και στους άλλους. Πάντα βέβαια ο πατέρας Ευάγγελος, εντάξει, δεν του λείπει αυτό το πράγμα, αλλά εδώ είναι, ας πούμε, και η ευρηματικότητα κάποιου ανθρώπου να μπορεί, ας πούμε, να μεταδώσει και στους άλλους αυτά τα οποία έχει μέσα του. Να του πείτε αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Πήγαινε. Φέρε μου τώρα τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος γεννήθηκε από τον Ανδρέα Ανδρούτσο, ο πατέρας. Και τον εβαπτίσανε στην Ιθάκη και τον βγάλανε Οδυσσέα. Έκανε κακά, εμάλωσε με τον κούρα, σκοτωθήκα. Τον δολοφονήσανε και φέρανε ένα γιατρό, αυτά να τα ακούνε οι γιατροί, γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε. Και είπε η πολιτική εξουσία, θα βγάλεις ένα χαρτί νεκροτομίας που θα λες ότι έπεσε μόνος του. Και έβγαλε ένα χαρτί ο γιατρός ψεύτικο. Γιατί είχε πάει άλλος γιατρός και είπε τον είχαν δολοφονήσει. Και αυτό δεν σας έχει εμπιστοσύνη ο λαός, γιατροί μου και πολιτεία μου, γιατί ό,τι ώρα θέλετε τα αλλάζετε. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Δώσ' χωρές.
Ο γιος είναι άλλος, ο Κανάρης. Έλα τον Κανάρη εδώ. Ο Κωνσταντής ο Κανάρης. Θα ακούσετε τη ζωή του στην τηλεόραση από αυτόν τον σταθμό που λέγεται Sky. Όποτε βλέπετε Sky να του λέτε «Άντε γεια, άντε γεια, άντε γεια, ψεύτες!» Προτού να πάει να κάψει την αρμάδα, έβγα τα παπούτσια του και πήγε εγώ να τη πάω στην Παναγία και τη είπε «Βόηθαμε!» Και όταν γύρισε δεν χαιρέτησε κανέναν, αλλά άναψε μια λαμπάδα και ξανανέβηκε στην Παναγία και είπε «Ευχαριστώ!» Πουθενά δεν το λένε, επίτηδες για να το ξεχάσετε. Αθώος άνθρωπος, ο Θεός να τον συγχωρέσει αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Φέρε την Μπουμπουλίνα. Αχ, μαφιόζα ήταν αυτή, καλή, ορθόδοξη μαφιόζα. Έκανε δύο γάμους φανερούς και πολλά κρυφά. Τέλος πάντων, αυτή έκανε, έκανε σπετσιώτης, ιδραία είναι. Την κυνηγήσανε, σπετσιώτης. Πού γεννήθηκε αυτή? Σε σπίτι? Πού γεννήθηκε? Στη φυλακή της Κωνσταντινούπολεως. Γιατί τον πατέρα της τον είχαν μέσα στη φυλακή και πήγε η μάνα να το δει και κυλοπώνησε και τον γέννησε μέσα στη φυλακή της πόλης. Και δεν ισχύει για αυτήν. Σαν γεννηθεί στη φυλακή, η φυλακή σ' αρέσει. Γιατί αυτή είπε, γεννήθηκα στη φυλακή, αλλά θα πεθάνω ελεύθερη. Και αγωνίστηκε. Πολύ αγώνα έκανε η Μπουμπουλίνα, η καημένη. Και έκανε και μια πονηριά πολύ μεγάλη. Ακούσαμε τον πατέρα Ευάγγελο. Είδατε ότι κάνει, ας πούμε, βέβαια είναι συνηθισμένος, επειδή έχει πάει και στις αποστολές κάτω και εκεί πρέπει να έχει κανένας πολύ έτσι παλμό, διάθεση, αυθορμητισμό για να μπορέσει να μεταδώσει κάποια πράγματα και στον κόσμο και βέβαια με αυτό το θάρρος, σύν το γεγονός βέβαια ότι νομίζω ότι το έκανε και γι' αυτό το λόγο, μάζεψε κάποιους ανθρώπους έξω από την εκκλησία σου. Λέει, αφού δεν μας αφήνουν μέσα στην εκκλησία, εμείς θα κάνουμε τον περίβολο της εκκλησίας, θα τον κάνουμε κρυφό σχολείο. Αυτό, τι να κάνουμε, εκεί έτσι καταντήσανε. Δεν ξέρω, τι να πω, ας μην με συμμερώ άλλο για το θέμα αυτό, αλλά ας δουν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πορεία της Εκκλησίας αυτή τη στιγμή, δεν το είπα εγώ, το είπαν και άλλοι, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να δίδουμε τη Θεία Κοινωνία πλέον κρυφά. Σε κρυφό σχολείο από μια μεριά και από την άλλη να λατρεύουμε το Θεό σε κατακόμβες. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί. Αν αυτό το πράγμα μας ικανοποιεί και μας ευχαριστεί, ας συνεχίσουμε σε αυτό το, σε αυτό το σκοπό. Βλέπω ότι έχουμε και κάποια άλλα θέματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται, οπότε ας μην φάω το χρόνο, να έχω χρόνο λίγο για ένα κείμενο που έχουμε πάρει από τον Άγιο Παΐσιο, από τον δεύτερο τόμο που συνήθως το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά και αν θυμάστε ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, το οποίο αναφέρονταν στην αντιμετώπιση των υβριστών. Ένα διαχρονικό δηλαδή θέμα, το οποίο απασχολεί πολλές φορές τους Ορθοδόξους, όλους μας δηλαδή, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις, εκεί όπου υποτιμάται η πίστη μας και πολλές φορές βλαστημείται και το όνομα του Θεού χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και εάν, ας πούμε, άνθρωπος δεν ορθώσει το ανάστημά του, δεν εκφράσει αυτό το οποίο, την αλήθεια και τη στιγμή, τότε γίνεται συμμέτοχος στη βλασφημία. Έλεγε την προηγούμενη φορά, θυμάστε, ο Άγιος Παΐσιος, ότι οι ανεδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας. Και μην το θεωρούμε αυτό ότι είναι δηλαδή, γιατί μερικές φορές λέμε, εντάξει, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είπε κάτι, είπε μια κουβέντα, μα αυτό είναι ανέδεια. Όταν κανείς δείχνει ανέδεια απέναντι στην Εκκλησία, απέναντι στα ιερά και όσια, δεν σέβεται μετά τίποτα ένας άνθρωπος, ο οποίος δείχνει ανέδεια απέναντι στο Θεό. Εκείνοι λέει που περιφρονούν τα θεία βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Και στο τρίτο στάδιο, υπάρχει ένα τρίτο στάδιο, βρίσκεται ο διάβολος. Δηλαδή μετά σαν να λέει ότι ο άνθρωπος διαβολοποιείται πλέον. Δηλαδή βλέπεις ο άνθρωπος έχει μια ανέδεια απέναντι στα ιερά θέματα. Μετά περνάει στην βλασφημία.
Έτσι. Και στην περιφρόνηση δηλαδή των θείων και μετά βέβαια φτάνει στην παντελή, γίνεται όργανο, μετά καθαρά όργανο του διαβόλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Γέροντα, όταν μιλούν κατά της Εκκλησίας ή κατά του μοναχισμού κλπ, τι πρέπει να κάνει κανείς? Να δούμε τι λέει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος με το διακριτικό και έτσι μιλήχιο πάντοτε ύφος του. Καταρχάς λέει, αν κάποιος σου μιλάει άσχημα, λόγω χάρη για σένα ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς, τον Χριστό που ήταν Χριστός, τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει άργε? Αν έρχονταν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλο το θεσμό του μοναχισμού. Γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω. Βλέπετε, αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα πεις, βρίζουν εμένα. Για παράδειγμα, μπορεί να βρίζουν εμένα σαν πατέρα Αντώνιο. Αν όμως λένε μετά ότι έτσι είστε εσείς οι παπάδες, όπως λέμε εκεί, όπα, αυτό είναι αμέσως μομφή εναντίον του σχήματος. Ή λένε, ας πούμε, έτσι είστε εσείς οι χριστιανοί, σας ξέρω μέσα στους χριστιανούς κτλ. Πώς λένε εκεί. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να ορθώσει το ανάστημά του. Γιατί δεν είναι προσωπική, δεν είναι προσωπικές συμβολές, αλλά είναι εναντίον της πίστεως. Με έμεσο τρόπο. Τι με έμεσο τρόπο που είναι? Αυτό λέει εδώ ο γέροντας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λέει, πρέπει κανείς να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει δύο κουβέντες. Κάποτε στο λεωφορείο μια γυναίκα έβριζε τους παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει και όταν σταμάτησε, της είπα: έχουμε απαιτήσεις από τους παπάδες, αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα αλεξίπτωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις, μια μητέρα σαν εσένα, βαμμένη με κάτι νύχια σαν το γεράκι, τι παιδιά θα γεννήσει και πώς θα τα ανατρέψει? Τώρα, συγχωρέστε με αν κανείς εμπίπτει στην κατηγορία αυτή, του Αγίου Παϊσίου είναι αυτό τώρα. Και παπάς, λέει, και καλόγερος να γίνει, πώς θα είναι, άραγε, έτσι. Ναι, γιατί θέλει να πει δηλαδή ο γέροντας ότι όλα, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου συμβάλλουν στην αγωγή του παιδιού του και στη διαμόρφωση, ας πούμε, προσωπικότητων. Άρα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Αν μην θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα το ένα, δεν είναι τίποτα το άλλο πολλές φορές. Όχι. Θυμάμαι μια άλλη φορά όταν ταξίδευα με το λεωφορείο από την Αθήνα για τα Γιάννενα. Ήταν ένας που δεν σταμάτησε σε όλο το δρόμο να κατηγορεί έναν Μητροπολίτη που είχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Του είπα κανένα δυο κουβέντες και μετά έκανα ευχή. Εκείνος συνέχιζε. Όταν φτάσαμε στα Γιάννενα και κατεβήκαμε, τον πήρα λίγο παράμερα και του λέω: με γνωρίζεις ποιος είμαι? Όχι, μου λέει. Πώς τότε κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα? Εγώ μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος από τον τάδε που βρίζεις. Μπορεί όμως να είμαι και ένας Άγιος. Πώς κάθεσαι εσύ και λες μπροστά μου πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κάνουν ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι? Κοίταξε να διορθωθείς, γιατί θα φας σκαμπύλι δυνατό από το Θεό για το καλό σου φυσικά. Τον είδα μετά άρχισε να τρέμει. Αλλά και οι άλλοι κατάλαβαν, όπως είδα, από μια αναταραχή που δημιουργήθηκε εκεί. Ναι, εδώ βέβαια καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για συγκεκριμένες επιθέσεις ανθρώπων που δεν σέβονται το Θεό, την Εκκλησία. Έτσι, μην πάει κανένας στο μυαλό ότι πώς και εμείς καμιά φορά κάνουμε κριτική σε πράγματα, στα πράγματα της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε κριτική στα πράγματα της Εκκλησίας. Κάνουμε κριτική όταν υποτιμάται η Εκκλησία μέσα από ενέργειες έστω και εκκλησιαστικών ανθρώπων. Υπερασπιζόμαστε την Εκκλησία με αυτά τα οποία λέμε. Αλλιώς δεν θα τα λέγαμε, δεν κάνουμε κουτσουμπολιό σε αυτές τις εκπομπές. Αλλήμονο αν κάναμε κουτσουμπολιό. Γιατί πολλές φορές εν ονόματι, ας πούμε, της κριτικής, να το πούμε έτσι, και της συζήτησης μπορεί κανένας να ξεφύγει. Όχι, δεν είναι, δεν πρόκειται περί αυτού. Και βλέπετε ο γέροντας πόσο αυστηρός ήταν στο θέμα αυτό. Μπορεί να ήταν πολύ ήπιος σε όλα τα άλλα θέματα, αλλά όταν όμως υποτιμά το η πίστη, όταν ευρίζεται, ας το πούμε έτσι, βρίζονταν τα Άγια, τότε γινόταν απότομος. Βλέπεις, λέει, να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτα. Σε αυτήν την περίπτωση η πραότητα είναι δαιμονική. Το βλέπετε? Γιατί μερικές φορές βλέπουν οι άνθρωποι, ο άλλος λέει, πολύ ήσυχος άνθρωπος, μια χαρά, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ήσυχος άνθρωπος. Ναι, αλλά όταν υβρίζεται η πίστη, είναι δυνατόν εσύ να είσαι ήσυχος, να κάθεσαι στον κόσμο σου ατάραχος, όταν υβρίζεται η πίστη?
Πρέπει να ορθώσει το ανάστημά σου. Πρέπει να βάλει τι φωνέ, αν μη τι άλλο. Να υπερασπιστεί την αλήθεια. Μια φορά που έβγαινα από το Άγιον Όρος, συνάντησα στο καράβι έναν που είχε φύγει ο καημένος από το ψυχιατρίο και είχε έρθει στο Άγιον Όρος. Φώναζε και έβριζε συνέχεια όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες, τους γιατρούς κλπ. Τόσα χρόνια έλεγε μετάραξαν στα ηλεκτροσόκ και στα χάπια. Εσείς περνάτε καλά, έχετε την καλοπέρασή σας στα αυτοκίνητά σας. Εμένα από 12 χρονών η μάνα μου με έστειλε σε ένα νησί. 25 χρόνια γυρίζω από τρελοκομείο σε τρελοκομείο. Έβριζε όλα τα κόμματα. Και μετά άρχισε να βρίζει Χριστό και Παναγία. Σηκώνομαι πάνω. Πάψε, του λέω. Δεν υπάρχει καμιά αρχή εδώ μέσα. Να σε συμμαζέψει δηλαδή, αυτό εννοούσε ο γέροντας. Και τον σήμασε λίγο. Θύχθηκε, φαίνεται, ο συνοδός του, πρέπει να ήταν χωροφύλακας, και τον σημάζεψε λίγο. Είχε πει όλο το πρόβλημά του φωνάζοντας και βρίζοντας. Τον πόνεσα βέβαια. Μετά ήρθε, μου φίλησε το χέρι. Τον φίλησα. Είχε δίκιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε το μερίδιό μας. Ήμουν κι εγώ αιτία που έβριζε ο καημένος. Αν είχα πνευματική κατάσταση, θα τον είχα κάνει καλά. Βλέπετε ο γέροντας. Δηλαδή, προσέξτε, δηλαδή τον δικαιολογεί, του συμπαραστέκεται, πάει και τον αγκαλιάζει, έτσι. Αλλά όταν όμως λέει δημόσια πράγματα εναντίον του Χριστού και της Παναγίας, τον βάζει στη θέση του. Εάν η χώρα μας, η πατρίδα μας, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι, είναι γιατί εμείς οι χριστιανοί είμαστε αυτοί που είμαστε. Κακά τα ψέματα. Ας το παραδεχτούμε. Δεν είναι δυνατόν να πούμε να είμαστε η πλειοψηφία και να γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Να υποτιμάτε δηλαδή η πίστη, να περιθωριοποιείται η Εκκλησία κατά αυτόν τον ιταμό τρόπο και κανείς ή τέλος πάντων ελάχιστη να ιδρώνει το αυτή τους. Πώς θα γίνει? Γι' αυτό και τα διαβάζουμε όλα αυτά. Και βλέπετε ότι ο Άγιος Παΐσιος βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μία άλλη ερώτηση σχετική. Γέροντα, μερικοί ευλαβείς νέοι δυσκολεύονται στο στρατό με αυτούς που βρίζουν. Τι να κάνουν? Πράγματι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ευλαβείς νέοι που δυσκολεύονται στο στρατό. Νέοι οι οποίοι δυσκολεύονται στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Μην πούμε και στο δημοτικό ακόμη. Από αυτό το οποίο λέγεται bullying σήμερα στη σύγχρονη γλώσσα. Και μάλιστα θρησκευτικό bullying. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας από νωρίς, από μικρά, να μπορούν να υπερασπίζονται την πίστη τους. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα σήμερα. Και επειδή δεν το βλέπουμε, γι' αυτό μετά φτάνουν τα παιδιά σε μια ηλικία και έρχονται μετά οι γονείς και λένε: «Μα το παιδί μου έχει ξεφύγει». Και δεν έχει ξεφύγει. Διότι αυτά τα οποία εσύ του έδινες μέχρι τώρα δεν τα πίστευε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπερασπίζεται τις αξίες και τις αρχές τις οποίες έχει μέσα στην ψυχή του, σημαίνει ότι δεν έχουν αξία. Καμία αξία. Είναι τυπικές, είναι συμβολικές. Τι λέει εδώ ο γέροντας? Θέλει διάκριση και υπομονή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Ο ασυρματιστής που υπηρετούσαμε μαζί στο στρατό ήταν ένας γιατρός άπιστος, βλάσφημος. Κάθε μέρα ερχόταν στη μονάδα διοικήσεως να μου κάνει πλήση εγκεφάλου. Μου έλεγε τη θεωρία του Δαρβίνου κλπ. Κάτι πράγματα χαμένα, βλάσφημα τελείως. Και υπάρχουν και σήμερα δυστυχώς άνθρωποι και θεολόγοι ακόμη που λένε: «Όχι, λέει, η θεωρία του Δαρβίνου είναι, λέει, κάτι το επιστημονικό. Λέει, πρέπει να τη σεβόμαστε». Ό,τι έχει την ταμπέλα δηλαδή επιστημονικό είναι ιερό και όσιο. Αυτά που λέει η Εκκλησία μας, όχι. Μπορούμε να τα καταπατούμε, μπορούμε να τα βάζουμε στην άκρη, να τα πετάμε. Καταλάβατε? Αυτή είναι η αξιολόγηση που κάνουμε. Μετά όμως, λέει, από κάποιο περιστατικό, κατάλαβε μερικά πράγματα. Μια φορά ήμασταν σε μια επιχείρηση και είχαμε φορτωμένα σε ένα μεγάλο μουλάρι τον ασύρματο και το φορείο. Σε έναν κατήφορο, επειδή γλιστρούσε πολύ, εγώ έπιανα από την ουρά το ζώο και ο γιατρός τραβούσε το καπίστρι. Το χαλινάρια δηλαδή. Σε μια στιγμή, πώς άγγιξε το φορείο λίγο τα αυτιά του ζώου και δίνει μια το ζώο και με χτυπάει δυνατά με τα πίσω πόδια του, με πέταξε πέρα. Σε λίγο συνήλθα και είδα ότι περπατούσα. Το μόνο που θυμόμουν ήταν ότι φώναξα Παναγία μου.
Τίποτε άλλο. Τα σημάδια από τα πέταλα του ζώου ήταν πάνω μου. Εδώ το στήθος ήταν όλο μαύρο. Με τόση δύναμη με χτύπησε το ζώο. Τα έχασε ο γιατρός που μου είδε να περπατώ. Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Λίγο πιο πέρα, στραβοπάτησε ο γιατρός σε μια πέτρα, έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει. Άρχισε να φωνάζει: Παναγία μου, Χριστέ μου. Σου λέει: Τώρα όλοι θα με εγκαταλείψουν. Πάει, τι θα γίνω, ποιος θα με βοηθήσει. Φοβόταν μην τον πιάσουν. Μη στεναχωριέσαι, του λέω: Θα καθίσω μαζί σου. Αν πιάσουν εμένα, θα πιάσουν και σένα. Ο καημένος μετά σκέφτηκε. Ο Αρσένιος ήταν το όνομα του γέροντα πριν τον χειροτονηθεί, πριν γίνει κουράτο. Ο Αρσένιος, ενώ τον πέταξε πέρα το ζώο, δεν έπαθε τίποτε. Και εγώ λίγο στραβοπάτησα και δεν μπορώ να περπατήσω. Σε λίγο σηκώθηκε, αλλά κούτσενε και τον κρατούσα για να περπατήσει. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει. Πήρε ένα μάθημα και συνήλθε μετά. Κάθε μέρα έλεγε κάτι βλασφημίες. Και τότε, πάνω στον κίνδυνο, φώναζε «Παναγία μου, Παναγία μου». Τον βόλεψε η Παναγία. Ένας άλλος μοτοσυκλετιστής ήταν στο στρατό, δύο φορές είχε σπάσει το πόδι του και πάλι συνέχισε να βρίζει. «Δεν του λέγατε τίποτα, γέροντα?» «Τι να του πω?» «Εδώ δεν του έλεγα τίποτα και εκείνος έβριζε συνεχώς τον Χριστό και την Παναγία, επίτηδες, για να με στεναχωρεί. Μετά το κατάλαβα και έκανα μόνο ευχή. Και να δείτε, ενώ πρώτα έβριζαν και αυτός και οι άλλοι στα καλά καθούμενα, ύστερα όταν δυσκολεύονταν σε κάτι και πήγαιναν να βρίσουν, δάγκωναν τη γλώσσα τους. Είναι καλύτερα αν ένας βρίζει, βλασιμάει κλπ. Και είναι ανεδής, να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει ότι τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονιστεί. Αυτό πραγματικά είναι πολύ σοφό που λέει ο Διόνυσος. Πολύ σοφό είναι και πολύ ψυχολογημένο. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, όταν συζητάμε τα θέματα αυτά, πολλοί έτσι αδελφοί φέρνουν θυμούνται το παράδειγμα αυτό του Αγίου Χρυσοστόμου που λέει «Ράπισον τον βλάσφημο», λέει ο Άγιος Πατήρ. «Δώσ' του», λέει, πώς το λένε, πάνω. Ναι, εντάξει, χρειάζεται διάκριση. Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά το κάνουν αυτό εξ επίτηδες. Θυμάμαι και εγώ μια περίπτωση τώρα από το στρατό, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος, δεν θυμάμαι αν το έχω πει δημόσια αυτό, έτσι, εδώ, ο οποίος έβριζε ασύστολα, έβριζε τα θεία. Όταν ήμουν στο στρατό, έχει πολλά χρόνια τώρα φυσικά, βέβαια. Και μάλιστα ήταν και η δουλειά του επικίνδυνη. Ασχολούνταν με, ήταν ναρκαλιευτής. Με αλλαγή, ας πούμε, των ναρκών στα ναρκοπαίδια. Και πολιτικό προσωπικό, τέλος πάντων. Και τον έκανε μια φορά έτσι μια παρατήρηση. Παρατήρηση. Καθόλου παρατήρηση. Αλλά τον είπα, λέω, εσύ, ειδικά εσύ, δεν θα έπρεπε να βρεις το Χριστό και την Παναγία, γιατί η δουλειά σου είναι πολύ ευαίσθητη. Κάτι να μην πάει καλά, πάει, την άχτηκε στον αέρα. Θα έπρεπε να, πώς, να είσαι συνέχεια, πώς το λένε, με προσευχές και με εικεσίες στο Χριστό και στην Παναγία, για να σε διαφυλάξουν. Και ο καθένας μας φυσικά θα μου πεις, αλλά βλέπει ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, περιμένω εγώ τον κορονοϊό για να έρθει να με πάρει, ο κορονοϊός θα έρθει να μου πάρει την ψυχή. Δεν είναι η ζωή μου στα χέρια του Θεού. Όπως αυτό το έχουμε πάθει ψύχωση ο κόσμος της Εκκλησίας. Και ο κόσμος της Εκκλησίας έχει πάθει ψύχωση με τον κορονοϊό. Να φοβούμαστε δηλαδή, όλοι έχουμε φτάσει να φοβούμαστε τον κορονοϊό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις μάσκες. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά όμως, όταν ένας έχει μια ευαίσθητη θέση, όπως αυτός που ασχολούνταν, ας πούμε, με την αλλαγή των ναρκών στα ναρκοπαίδια, που ήμασταν πάνω στον Εύρο την εποχή εκείνη, μιλάμε τώρα για το 1985, αν θυμάμαι καλά, 84, 85, κάπου εκεί. Λοιπόν, ίσως και 83, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, και αυτός γελούσε. Όταν το έλεγα αυτό, γελούσε. Και πάλι όταν με έβλεπε έτσι, επειδή ήξερε ότι είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας, να βρίζει, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, δαγκωνόμουν από εκεί και μετά δεν έλεγα τίποτα. Εφήρμοσα ακριβώς την τακτική που λέει εδώ ο γέροντας. Έκανα από μέσα μου την προσευχή. Τι γίνεται τώρα, η συνέχεια της ιστορίας. Απολύθηκα, τέλος πάντων, ξεχαστήκαμε κτλ. Μετά από 2 χρόνια περίπου,
πώς φέρνει ο Θεός τα πράγματα, πώς να τύχει τώρα να διαβάσω στην εφημερίδα, που δεν είμαι και άνθρωπος της εφημερίδας, μια μικρή ανακοίνωση κτλ. Ατύχημα στον Εύρο, εξεράγει μια ανάρκη και σκοτώνονται δύο άτομα. Ο ένας ήταν αυτός. Λέω, ο Θεός να τον αναπαύσει και ο Θεός να συγχωρέσει. Είπα μέσα μου. Φυσικά δεν χάρηκα, φυσικά, αλλά ούτε και να πεις ότι εγώ ήμουν προφήτης της καταστάσεως αυτής. Όχι, αυτό είναι νομοτέλεια, είναι αυτό το πράγμα. Όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, όταν υπάρχει ύβρις απέναντι στο Θεό, το είναι πολύ σοβαρό. Δεν μένει ατιμόλυτο. Δεν είναι μια απλή αμαρτία που θα την. Πρέπει άμεσα ο άνθρωπος να μετανοήσει. Αν δεν μετανοήσει, θα υπάρχουν συνέπειες στη ζωή του. Όταν ο άνθρωπος τα βάζει με το Θεό. Είναι πνευματική συνέπεια. Έτσι λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Αυτό να το γνωρίζουμε. Και για να τελειώσουμε με το κειμενάκι αυτό του Αγίου Παϊσίου, όταν λέει κάποιος, όταν ένας δεν είναι ανεδής, αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Αυτός ήταν ανεδής, πραγματικά ήταν ανεδής. Βλέπεις, του έλεγες, ας πούμε, αυτό και αυτός άλλο τόσο έβριζε, περισσότερο και γελούσε, κατάλαβες, σε προκαλούσε. Αν πάλι λέει είναι ευσυνείδητος, αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλήσεις αυστηρά, αλλά ταπεινά όσο μπορείς και με πόνο. Βέβαια, αυτό συμβαίνει με πολλά θέματα, όχι μόνο με το θέμα αυτό της, όταν κάποιος, ας πούμε, υβρίζει. Έχετε πολλές φορές γονείς και ρωτάτε, ας πούμε, μας ρωτάτε για κάποια θέματα, πώς να φερόμαστε και τα λοιπά στα παιδιά. Βέβαια, το παιδί θέλει να μιλήσει με τρόπο, όχι με αυστηρό, με ταπείνωση, με πόνο. Αν μιλήσεις έτσι, θα σε ακούσει το παιδί. Αν, ας πούμε, μιλήσεις με τρόπο προκλητικό, θα γίνει χειρότερο. Οπότε δεν το θέσεις αυτό. Άμα είναι να μιλήσεις έτσι, τότε μην μιλάς καθόλου. Πήγαινε και κάνει προσευχή. Και φέρνει ένα χωρίο από τον Αβά Ισαάκ, που πολύ τον αγαπούσε τον Αβά Ισαάκ, ο γέροντας Παΐσιος, και λέει ότι στο κελί μου το μόνο βιβλίο, λέει, που είχα ήταν ο Αβά Ισαάκ, τον οποίο είχα διαβάσει 7 φορές. Τόσο πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, τον είχε αποστηθήσει, τον είχε μάθει απ' έξω. Τι λέει ο Αβά Ισαάκ? Έλαγξον δια τις δυνάμεις των αρετών σου, τους φιλονικούντας με τα σου. Και αποστόμωσον αυτούς δια της προότητος και της γαλήνης των χιλαίων σου. Άρα δηλαδή δεν ελέγχει μόνον ο σκληρός ο λόγος, αλλά ελέγχει το παράδειγμά μας. Το παράδειγμά μας είναι ο καλύτερος έλεγχος για τους άλλους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, αν εμείς οι χριστιανοί ήμασταν σωστοί, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα στην πατρίδα μας. Θα ήταν διαφορετική η κοινωνία μας. Βέβαια, αυτό δεν είναι μια, μην το πάτε ότι είναι μια απεσιόδοξη, μια πεσιμιστική τοποθέτηση. Είναι μια προτροπή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, για την κοινωνία μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επίσης, λέει ο Αβάς, έλεγξον τους μεν να κολλάς τους δια της αναρέτου συμπεριφορά σου, τους δε ανεσχύντους κατά τα συστήσεις δια της συστολής των ονομάτων σου. Ψυχολογία. Από τον Αβά Ισαάκ. Ψυχολογία της ερήμου. Αυτό είναι. Λέει, αυτούς οι οποίοι είναι ακόλαστοι, να τους ελέγξεις με την ενάρετη, με την αρετή σου, με την καλή συμπεριφορά σου. Τους δε ανεσχύντους, αυτοί που είναι αδιάντροποι κατά τις αισθήσεις, με τη συστολή των ονομάτων σου. Να δείξεις εσύ δηλαδή συστολή. Να δώσεις πάλι το παράδειγμα και να συμμορφωθεί δηλαδή η ψυχή τους με βάση αυτό το οποίο βλέπουν. Ας μείνουμε σε αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας άλλη μια φορά σε αυτή τη συνάντηση αμέσως μετά την επέτειο της 25ης Μαρτίου και γιορτάζοντας η Θεσσαλονίκη τον Άγιο της μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, είναι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στο οποίο βέβαια πήγαμε σήμερα και το ναό και προσκυνήσαμε, έτσι είναι μια ομάδα άλλων αδελφών και το λείψανό του και την κάρα του. Και όπως σας είπα προηγουμένως, να πούμε λίγο την ευχή τώρα, όπως την εμπνεύστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και να έχουμε και την ευχή του Αγίου και την ευλογία του. Δώσ' μας το έναυσμα.
Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους της ψυχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους της ψυχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους της ψυχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους της ψυχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους. 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 Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους της ψυχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους της ψυχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους. 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 Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους της ψυχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όνομα του σκότους. Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον μας. 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 Άγιε Γρηγόριε Παλαμά, πρέσβυρε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Άγιε Γρηγόριε, πρέσβυρε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Άγιε Γρηγόριε, πρέσβυρε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θέλω όμως να σχολιάσω. Ευχαριστώ όλους εσάς που μέχρι τώρα, βλέπω πάνω από 1000 άτομα, είστε μαζί μας. Εξακολουθείτε να είστε μαζί μας. Και θέλω να σχολιάσω κάποια από τα σχόλιά σας. Βλέπω κάτι πολύ, εδώ, έτσι, πολύ σημαντικό και πρωτότυπο. Δεν το σκέφτηκα και εγώ πραγματικά. Λέει κάποια ή κάποιος. Ο ιερέας της ενορίας μας σήμερα εδώ στην Τσεχία έβαλε κανόνα. Σε αυτούς που δεν έρχονται τρεις Κυριακές να εκκλησιαστούν, δεν θα λαμβάνουν Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Από ποια άποψη? Ότι δηλαδή, εάν συνεχίσει έτσι αυτό το βιολί, να το πούμε έτσι, τι θα γίνει, εμείς δεν θα πάμε ποτέ στην Εκκλησία? Θα καθόμαστε στο σπίτι μας και θα βλέπουμε από μακριά τις τρεις λειτουργίες και θα περιμένουμε να βγει ένα θείο ποτήριο από την πόρτα, ας το πούμε έτσι, κάπου αλλού ένα θείο ιερέας να μας κοινωνεί στο σπίτι? Είναι η κατάσταση αυτή. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πραγματικά να προσεγγίσουμε την Εκκλησία. Συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, τι θα γίνει αν κάποιοι δεν ήρθαν στην Εκκλησία? Αν κάποιοι δεν ήρθαν στην Εκκλησία, θα πρέπει να μετανοήσουν. Ή θα πρέπει να βρουν τρόπο να έρθουν πλέον τουλάχιστον μια φορά στην Εκκλησία και μετά να κοινωνήσουν ή να περάσουν από το μυστήριο της εξομολόγησης. Προφανώς για να το λέει εδώ ο ιερέας αυτός, σημαίνει ότι είναι διαθέσιμος ο άνθρωπος και τους περιμένει. Πολύ σημαντικό αυτό. Για προσέξτε. Επίσης, κάτι άλλο που μου λέτε βέβαια, πάνω που είπα ότι μια εκπομπή δεν μίλησα καθόλου για τα εμβόλια, τώρα με βάζετε πάλι σε πειρασμό με αυτή την ιστορία. Λέτε για τα εμβόλια που πρέπει να προσέχουμε, λέει, αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι σωστό αυτό. Προχθές έγινε μια ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο νοσοκομείο Μεταξά στην Αθήνα και είπε το εξής. Πολύ ενδιαφέρον. Για πρώτη φορά λέγεται αυτό, δημόσια μάλιστα. Ότι το 1/3 των ασθενών αυτή τη στιγμή είναι εμβολιασμένοι. Που σημαίνει τι? Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν το εμβόλιο ασθένησαν, νόσησαν. Και βγήκε ανακοίνωση επίσης επώνυμη από τους λοιμοξιολόγους που λένε ότι αυτοί οι οποίοι κάναν το εμβόλιο να μην χαίρονται, έτσι, εντός εισαγωγικών το λέω εγώ, διότι πρέπει να εξακολουθούν να φορούν τη μάσκα τους. Διότι και μπορούν να κολλήσουν από τους άλλους, αλλά και οι ίδιοι να μεταδώσουν την ασθένεια. Ναι, ναι. Μη χαίρεστε λοιπόν, και όχι μόνο το λέω αυτό για αυτούς που κάνουν το εμβόλιο, όχι απλώς χαίρονται, αλλά επιτίθενται σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτό είναι όχι απαράδεκτο, γιατί αλλά αυτό ακυρώνει και αυτό που λέτε εσείς μερικοί, ότι τα είχατε, ας πούμε, το εμβόλιο, το κάνετε για τους άλλους. Τι για τους άλλους? Αφού επιτίθεστε στους άλλους επειδή δεν κάνουν το εμβόλιο για εσάς, για χάρη σας. Για τον εαυτό μας το κάνουμε, δεν το κάνουμε για τους άλλους. Φοβούμαστε τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το μαράκι μας φοβούμαστε. Αφήστε το αυτά. Να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Διότι άμα ήταν έτσι θα ήσασταν ήρεμοι και σεμνοί. Δεν θα κάνατε επίθεση στους άλλους. Έρχονται άνθρωποι και λένε ότι μου κάνουν επίθεση, λέει. Διότι δεν έκανα το εμβόλιο ή στους χώρους της εργασίας κτλ. Μα αφού σου λέει καθαρά ο ειδικός ότι και το εμβόλιο να έχεις κάνει, πάλι μπορείς να κολλήσεις. Πάλι μπορείς να γίνεις φορέας μετάδοσης. Άρα λοιπόν, ποιο το νόημα? Βέβαια, ποιο είναι το κέρδος θα μου πεις? Ότι μπορεί να νοσήσεις στατιστικά λιγότερο. Και αυτό είναι ενδεχομένως. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, έτσι. Γιατί δεν ξέρω μετά από λίγο καιρό. Αυτά αλλάζουν, βλέπετε, μέρα με την ημέρα. Και οι ανεπιθύμητες, ας πούμε, και οι παρενέργειες των φαρμάκων και όλα. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ας μην είμαστε πάντως φανατικοί. Και ειδικά οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Να είναι σεμνοί στο θέμα αυτό. Διότι. Εγώ σας το έχω πει και άλλη φορά, το λέω άλλη μία φορά, δεν είναι ένα απλό ιατρικό νόσημα.
Άλλωστε βλέπετε άνθρωποι της Εκκλησίας και σπουδαίοι και επώνυμοι και νοσήσαν, κάποιοι γίναν καλά, κάποιοι που φοβόντουσαν φύγαν από αυτή τη ζωή. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, σας λέω. Όποιος φοβάται, όποιος στρέμει, όποιος επιτίθεται εναντίον των άλλων, αυτός κινδυνεύει. Σας το λέω να το ξέρετε. Διότι δεν είναι μια απλή ιατρική νόσος, έχει μέσα πνευματικούς παράγοντες. Αυτά. Επί του παρόντος, ο Θεός μαζί σας, βοήθειά μας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Καλή αντάμωση την άλλη Κυριακή. Καλό βράδυ.